άφησα ποτέ να ρωτήσει τη μαμά ποιο είναι το σκοπευτήριο, ούτε ποιος είναι ο Αντώνης. Σε λίγες όμως μέρες το έμαθε και εκείνος και όλη η Αθήνα. Γιατί οι 7 μαζί με τον Αντώνη γίνανε 10, 20, 30. Όταν οι αντάρτες στην άξιο κανένα τρένο γερμανικό ή κανένα γεφύρι, όταν και σε μεγμάλωτο κανένα γερμανό, τότε ο κόσμος περιμένει πως οι Γερμανοί θα σημαδέψουν προς το σκοπευτήριο. Κατάμεση στη μαύρη βούλα, ίσια στην καρδιά. Εκτέλεσαν 200, είπε η μαμά, λαφιασμένη κάποιο πρωί. Ήταν η πρωτομαγιά. Ήταν η πρωτομαγιά. Μίσεψε. Μπλόκο, λέει κάποιος. Μπλόκο, μουρμούργουν τα στόματα. Καταφτάνει ένα μικρό στρατιωτικό αυτοκίνητο. Σταματάει στη μέση της πλατείας. Βγαίνουν από μέσα δύο Γερμανοί και ένας άνθρωπος σαν σκιάχτρο. Φοράει μια κουκούλα που του καλύπτει όλο το πρόσωπο και στη θέση των ματιών δύο τεράστιες τρύπες που χάσκουν. Θα μας σκοτώσουν! Ποιος θα σκοτώσει, να αναρωτιέμαι? Εμάς! Ακόμα και εμένα, με σφίγγουν τα παπούτσια μου, δωρείς μεγάλωσε ξαφνικά το πόδι. Ο άνθρωπος με την κουκούλα έχει ένα δάχτυλο που δείχνει αυτός, αυτός, αυτός. Οι Γερμανοί φορτώνουν τους ανθρώπους στις κλούβες. Είχα ένα σκουρουδί στο σχολείο. Λάκι τον έλεγα. Μαρτυριάρα το φωνάζαμε. Ποιος σπάσε το τζάμι, ρωτούσε ο δάσκαλος. Αυτός. Ποιος έριξε τα μελάνια στον τοίχο. Αυτός. Ποιος πάτησε τα λουλούδια στο πατέρι, αυτός. Όμως ο Λάκης δεν φόρησε κούκλα. Ουδέτερα θεό, όπως το νερό, το άρωτρο, το παράθυρο. Τώρα μόνο ένα ουδέτερο θεό υπάρχει. Το μπλόκο. Να πνίγει κάτι σαν θάλασσα, σαν αντάρα. Έτρεξα και τότε στο λόφο, στο μπαλκονάκι, να κλάψω όσο ήθελα κάτω από τη φλαμουριά. Κι ύστερα, να παίξω το παιχνίδι της σιωπής που μου είχε μάθει η μικρή Ειρήνη. Να σκαρώσω κι εγώ παραμύθια. Να ταξιδέψω με τη φαντασία μου σε χώρες δίχως πόλεμο, χωρίς αεροπλάνα να βομβαρδίζουν. Καταφύγια να μυρίζουν κρυσούλα και βούλα. Δίχως πείνα, χωρίς σκοτωμένους και τραυματίες. Μια κρύα, παλιέρη μέρα, Φεβρουάριο του 1943, η μάνα μου είπε: Θέλει να έρθει μαζί μου, Πέτρο, και τα μάτια της ήταν κόκκινα, σαν να είχε κλάψει. Και πού πάμε, ρώτησε. Στο νεκροταφείο, μου είπε και κοίταξε ίσια μπροστά. Πέθανε ο Κωστής Παλαμάς. Πρέπει να πάνε όλοι οι Έλληνες. Δεν φοβόντουσα την άλλη φορά σε την διαδήλωση. Το βλέμμα τώρα ήταν αλλιώτικο, σκληρό, αποφασισμένο. Και ο κόσμος, πλήθος, που είχε μαζευτεί στο νεκροταφείο. Το ίδιο βλέμμα μου δεν ανομοσύχε. Ήμουν αρκετά ψηλός και σχεδόν τίποτα δεν είδα από την πομπή που πέρασε μπροστά μας με τον νεκρό. Μόνο μια βροντερή φωνή άκουσα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Κάποιος έβγαζε λόγο και εγώ ένιωθα μια παράξενη ενέργεια. Ακούσια 43. Χιλιάδες κόσμος διέσχιζε τη γερμανοκρατούμενη Αθήνα, οδεύοντας προς το πρώτο νεκροταφείο. Κανείς τους δεν νοιαζόταν για τους οπλισμένους Γερμανούς, που με ανησυχία και σε ετοιμότητα παρακολουθούσαν όλο εκείνο το πλήθος να συγκεντρώνεται, αβέβαιοι ακόμη για τις προθέσεις του. Κανείς τους δεν νοιαζόταν, γιατί πήγαιναν να αποχαιρετήσουν έναν ποιητή που για 50 σχεδόν χρόνια μιλούσε με τον τρόπο του για την Ελλάδα και την ελευθερία. Δεν ήταν δυνατό να πλησιάσουν όλοι τους κοντά στο φέρετρο, όμως η φωνή του Άγγελου Σικελιανού ξεχύθηκε δυνατή. Ηχήστε οι σάλπιγγες, καμπάνες φροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Μόνο δυστυχία και θρήνους σκόρπιζαν οι Γερμανοί και στο πέρασμά τους άφηναν στάχτες. Δεν μπορεί να χωρέσει ο νους των ανθρώπων αυτά που έκαναν τότε στους Εβραίους. Είχανε βάλει στόχο να τους ξεκάνουν και βουλή να τους
γυρίσουν. Στρατόπεδα συγκέντρωσης τα λέγανε. Η Ρίτα δεν ξαναβγεί πια στον δρόμο αν δεν φύγουν οι Γερμανοί. Έχει κρυφτεί σε ένα σπίτι που το ξέρει μόνο η Αντιγόνη. Πάει μία φορά την εβδομάδα και τη βλέπει. Όχι πολλά σούρτα φέρτα, έλεγε ο Γιάννης. Το καημένο το αριτάκι, ποιος ξέρει πότε θα το δει ο ήλιος. Οι Γερμανοί έβαλαν διαταγή πως όλοι οι Εβραίοι έπρεπε να γραφτούν σε καταλόγους. Οι δικοί της πήγαν και γράφτηκαν αμέσως. Κάθε πρωί έπρεπε να παρουσιάζονται και να δίνουν το πάνω στους Γερμανούς. Ένα πρωί οι Εβραίοι πήγαν να περασιαστούν και δεν ξαναγύρισαν ποτέ πια. Τους φόρτωσαν σε κάτι τρένα και έφυγαν στο άμμος. Οι γονείς της Ρίτας μπήκαν μέσα στο σπίτι και τους τα πήραν όλα, μέχρι και τα κουταλάκια του γλυκού. Μέχρι και τα κουταλάκια του γλυκού που ήταν μέσα στο σημαίνιο βάζι. Το λοφάκι ήταν γεμάτο κόσμο που κοίταζε κατά την Ακρόπολη. Το κοντάρι έστεκε γυμνό, σαν κατάρτι στην πέση του ουρανού. Ποιος σκαρφάλωσε εκεί πάνω και να κατέβει στη σημαία. Ο Θεός έστειλε τον άγγελο του και την πύρη που μουούσε μια γριούλα. Από σήμερα η κυκλοφορία επιτρεπόταν μόνο ως τις 11 το βράδυ. Όποιος κυκλοφορήσει μετά τις 11 θα πυροβολείται. Όποιος κρύψει αυτόν που κατέβασε στη σημαία θα εκτελείται. Και όπου τον έβρισκαν αυτό που την κατέβασε θα τον σκότωναν. Κι ας ήταν άγγελος του Κυρίου που έλεγε γριούλα. Μόνη της. Φύγανε οι Γερμανοί. Μάλλον τους διώξανε πολεμώντας τους. Σκαλί τα σκαλί, πόρτα την πόρτα. Οι καμπάνες τυπούν. Τα παράθυρα ανοίγουν τώρα διάβλετα και στα μπαλκόνια σημαίες. Θα βγούμε στους δρόμους της ελεύθερης Αθήνας. Δεν θα φοβόμαστε μη μας σημαδέψει κανείς ίσχυε στην καρδιά. Ποτέ πια. Μόνο εκείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του θα έχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο. Δύο πράγματα και να μην ταλισμονήσεις ποτέ.
Το χειρότερο για τους ανθρώπους είναι ο πόλεμος. Τα γκρεμίζει και τα καταστρέφει όλα. Με τα χαμομήλι δεν ανθίζει όταν γύρω ανάβουν φωτιές. Για τους κατοίκους της γης μας, όπου κι αν ζουν, ένα είναι το πιο σπουδαίο, το πιο πολύτιμο δώρο, η ελευθερία. Όταν υπάρχει ελευθερία, μπορούν όλα να γίνουν καλύτερα. Ήταν πραγματικά μια όμορφη και συγκινητική εκδήλωση. Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά, τα οποία παρουσίασαν τόσο ωραία, με τόση προσοχή και τόση σοβαρότητα αυτή την εκδήλωση. Εύχομαι, αγαπητά μας παιδιά, να μην γνωρίσετε ποτέ τον πόλεμο και να προσεύχεστε ο Θεός να φωτίζει τους μεγάλους της γης, οι οποίοι έχουν ίσως καμιά φορά τις τύχες των ανθρώπων στα χέρια τους, ώστε να μην θελήσουν ποτέ να αποφασίσουν ένα πόλεμο, είτε άμεσα είτε έμεσα,
γιατί είναι καταστροφικός για όλους και για τους νικητές και για τους νικημένους. Ευχαριστούμε τους γονείς που μας παρουσιάσατε, που αναβρεθήκατε εδώ και για να καμαρώσετε τα παιδιά σας. Σας εύχομαι και σας ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά με υγεία και να καμαρώνετε και να χαίρεστε τα παιδιά σας. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Παιδιά μου, αλλά αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση ήταν η ωριμότητα την οποία δείξατε και η σοβαρότητα με την οποία μας παρουσιάσετε όλα αυτά τα γεγονότα. Και κάτι ακόμα, μας γεμίσατε συναισθήματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να μας κάνετε για τη σημερινή ημέρα. Μπράβο σας. Όμως, αν δεν ήταν κάποιοι αφανείς πίσω από τη σκηνή, δεν θα παρουσιαζόταν αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην κυρία την γυμνάστρια αλλά και θεατρολόγο του σχολείου μας, την κυρία Τέτα Κόλια. Παρακαλούμε, κυρία Κόλια. Τους δασκάλους της Τετάρτης, την κυρία Βάσο, την εταιρεία της Πάντα βοηθάει, το Βάσο και για Βάσο, ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε, όλοι. Την κυρία Δέσποινα, την Αγγλούραστη, και τον κύριο Παράκη που μας έφερε τον ενθουσιασμό της Νότης. Και την κυρία Τασία που πάντα ήταν δίπλα μας και είδε και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τασία. Πού είναι η κυρία Τασία, εκεί. Τον κύριο Βενιέρη, ο οποίος πάντα μας τη τιμή και με το δίνει στα παιδιά μέσα από τα τραγούδια. Κύριε Βενέρη, σας ευχαριστούμε και τον κύριο Ευτύχη για τη συμβουλή του στα τεχνικά. Και εσάς όλους και ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές που ήσασταν πάρα πολύ καλοί θεατές και ακροατές. Μπράβο σας. Τώρα θα συγκεκριμένα όλοι με πολύ σημαντικό τρόπο να ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο.
να αποχωρήσει σιγά σιγά το άγγιγμα με τη σημαία. Με μια τάξη. Πρώτα, η πρώτη δημοτικό. Τα πρωτάκια πρώτα. Πάμε, παιδιά. Οι άλλοι μη σηκώνεστε. Η πρώτη, από εδώ. Κυρία Βάλια, από πίσω. Η πέμπτη μόνο.